Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συνοψίζοντας την χθεσινή μας τοποθέτηση, να πούμε ότι σύμφωνα με τους ορισμούς του νομοσχεδίου, στα δύο πρώτα του άρθρα, σκοπός του είναι αφενός μια εκτεταμένη αλλαγή της παραγωγικής βάσης των λιγνητικών περιοχών με την πλήρη φυσικά εγκατάλειψη του λιγνίτη και αφετέρου, αντικείμενό του και βασικό περιεχόμενο των διατάξεών του αποτελεί το διοικητικό εκείνο σχήμα το οποίο θα αναλάβει και θα τρέξει όλη αυτή τη διαδικασία της λεγόμενης δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Και λέμε της λεγόμενης γιατί όπως αποδείξαμε και χθες, στην πραγματικότητα με τη λέξη δίκαιη καθόλου δεν εννοούνται τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού των υπό απολιγνητοποίηση περιοχών. Αντίθετα, αυτό που εννοείται στην πραγματικότητα είναι ότι θα υπάρχει δίκαιη μοιρασιά ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους όλης αυτής της τεράστιας πίτας των 7 δισεκατομμυρίων παρακαλώ, τα οποία κουβαλά μαζί της αυτή η αναπτυξιακή μετάβαση, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός χθες. Δίκαιη, όσο γίνεται φυσικά, γιατί όλοι ξέρουν πόσο άγρια τσακώνονται οι λύκοι και τα τσακάλια στη μοιρασιά της λίας τους. Αυτή τώρα η μετάβαση της απολιγνητοποίησης έχει πλούσιο το παρελθόν της, με όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις, και πατάει φυσικά γερά πάνω στη λεγόμενη απελευθέρωση της ενέργειας, μια βασική, βασικότατη πολιτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Όλες οι κυβερνήσεις, από το ΠΑΣΟΚ παλιά, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, υπηρέτησαν και εξακολουθούν να υπηρετούν και σήμερα με θρησκευτική μάλιστα ευλάβεια αυτή τη στρατηγική. Γι' αυτό και συμφώνησαν και συμφωνούν στην κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου της ΔΕΗ, προκειμένου να δημιουργηθεί, ξέρετε, εκείνος ο χώρος, ο απαραίτητος, για να διεισδύσει το ιδιωτικό κεφάλαιο στην ενέργεια, ιδιωτικό κεφάλαιο στην ενέργεια εν πολλής παρασιτικό. Γι' αυτό, ακόμα και σήμερα, παρά τις κοκορομαχίες τους εδώ μέσα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ΚΙΝΑΛ, διαγωνίζονται και ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος μπορεί καλύτερα, ταχύτερα και αποτελεσματικότερα να προχωρήσει την απολιγνητοποίηση, για την οποία συμφωνούν απόλυτα. Στην ποδιά του κεφαλαίου, λοιπόν, και για την εύνοιά του σφάζονται παλικάρια και μαλώνουν για το ποιος μπορεί να διακόψει πιο γρήγορα την υφιστάμενη παραγωγή του λιγνίτη, προκειμένου να βρουν χώρο επενδυτικό οι όμιλοι των ΑΠΕ, που έχουν βέβαια πολλαπλάσια κέρδη, εγγυημένα μάλιστα και από το ίδιο το κράτος. Αυτή είναι όλη η ουσία της απολιγνητοποίησης. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, από το 3ο μέχρι το 13ο άρθρο, το οποίο αφορά στο οργανωτικό κομμάτι αυτής της απολιγνητοποιημένης μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Στις διοικητικές δηλαδή εκείνες υπηρεσίες, διευθύνσεις, τμήματα και εταιρείες ειδικού σκοπού, που μόνο λίγες δεν είναι, και οι οποίες αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση της απολιγνητοποίησης και της αλλαγής της παραγωγικής διάρθρωσης αυτών των περιοχών. Θέλουμε να διευκρινίσουμε εξ αρχής το εξής. Η δική μας διαφωνία, η δική μας αντίθεση δεν είναι επί της διαδικασίας, όπως είναι του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων κομμάτων, αλλά είναι επί της ουσίας του περιεχομένου της λειτουργίας αυτών των οργάνων. Δηλαδή είναι μια αντίθεση επί του ρόλου τους
και της ίδιας της αποστολής τους. Και αυτός ο ρόλος, αυτή η αποστολή αυτών των οργάνων, ο ταξικός τους εν τέλει χαρακτήρας, όπως και των πάσης φύσεως διοικητικών επιτροπών της απολιγνητοποιημένης μετάβασης, αυτός λοιπόν ο ρόλος, αυτός ο χαρακτήρας δεν αλλάζει. Ούτε με το αν συμμετέχουν και εκπροσωπούνται σε αυτές οι τοπικοί άρχοντες και οι τοπικοί φορείς, και δεν αλλάζει φυσικά, ούτε με το αν θα λειτουργούν ή όχι παραρτήματα αυτών των οργάνων τοπικά στις απολιγνητοποιημένες περιοχές, κάτι που ακούσαμε πάρα πολύ σήμερα και από, από αρκετούς φορείς. Τώρα, πράγματι ομολογούμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο αυτής της υποσύστασης ειδικής υπηρεσίας δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης με τα τέσσερα της τμήματα. Και η δυσκολία αφορά, και δεν είναι άλλη, από τη μοιρασιά των 7 δισεκατομμυρίων αυτής της μετάβασης. Όχι βέβαια γιατί πρόκειται αυτά να μοιραστούν για τις ανάγκες του λαού, της περιοχής, στην υγεία, στην παιδεία, στη θέρμανση, στις αναγκαίες υποδομές. Τέτοια πρόνοια δεν υπάρχει ούτε στο νομοσχέδιο, ούτε και πουθενά. Στο μεγάλο φαγοπότη της απολιγνητοποίησης προσκεκλημένη είναι μονάχα η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Η δυσκολία λοιπόν πράγματι για αυτήν την Επιτροπή είναι μεγάλη, ειδικά όταν αυτά τα δισεκατομμύρια τα ωρέγονται τέτοιοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, πράσινα αρπακτικά, τα οποία ξέρετε δεν χορταίνουν και τόσο εύκολα. Πάμε στο άρθρο 14 τώρα, το οποίο αναφέρεται στα έργα εκείνα που χαρακτηρίζονται ως έργα ΔΑΜ, δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Αυτά λοιπόν, όπως χαρακτηριστικά λέει το κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο διαβάζω επιλέξει, λαμβάνουν το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων, όπως προβλέπεται στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Επιδοτήσεις μέχρι και στο 70 παρακαλώ τις 100 των επενδύσεων, εκτεταμένη φόρο ασυλία και ευνοϊκούς όρους παράκαμψης περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Και όλα αυτά στο όνομα της προστασίας παρακαλώ του περιβάλλοντος. Αυτές όμως οι νέες επενδύσεις της νέας εποχής της απολιγνητοποίησης φέρνουν και μερικά άλλα φαρμακερά δώρα στην εργατική τάξη. Εργασιακές σχέσεις λάστιχο, μισθή της πείνας και της φτώχειας, δεκάωρα αντί για οχτάωρο, ελευθερία απολύσεων, εργολαβικά σκλαβοπάζαρα, περιορισμός μέχρις εξαφανίσεως του δικαιώματος της απεργίας, εργοδοτική ασυδοσία και χώροι δουλειάς κάτεργα κυριολεκτικά χωρίς κανένα μέτρο υγιεινής και ασφάλειας. Αλλά τι κάθομαι και σας λέω τώρα. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Εσείς εδώ μέσα όλοι σας τα ψηφίσατε, τα υποστηρίξατε, ο καθένας βέβαια με τη σειρά του, καμιά φορά και όλοι μαζί με τα μνημόνια, και τώρα εφαρμόζονται. Πάμε στο άρθρο 15 τώρα, με το οποίο και συστήνεται μια ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Μετάβαση ΑΕ. Στις διατάξεις αυτού του άρθρου θα βρούμε περιπτώσεις όπου η ΔΕΗ, μια ανώνυμη δηλαδή πολυμετοχική εταιρεία, αποκτά το δικαίωμα εκπώνησης ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα και με έναν παλιότερο σας νόμο του 20, τον 4759. Τώρα, για να καταλάβουμε, θέλουμε να σας ρωτήσουμε ανοιχτά. Τι ακριβώς κάνετε εδώ? Δίνετε το δικαίωμα, θεσμοθετείτε το δικαίωμα της ιδιωτικής πολεοδόμησης? Να το πείτε ανοιχτά. Και μάλιστα σε μια περιοχή όπως η Δυτική Μακεδονία, όπου ακόμα δεν έχει εγκριθεί το γενικό της χωροταξικό πλαίσιο. Βιάζεστε φαίνεται. Βιάζεστε πολύ να προωθήσετε κι άλλα φωτοβολταϊκά, ακόμα περισσότερα φωτοβολταϊκά, σε μια περιοχή όπου ήδη λειτουργούν οι μεγαλύτερες τέτοιες μονάδες στην Ελλάδα και οι οποίες όμως δεσμεύουν, ξέρετε, και αραχριστεύουν και μια γη συνήθως πολύ υψηλής αγροτικής παραγωγικότητας. Πάνω απ' όλα λοιπόν,
η κερδοφορία των ομίλων των ΑΠΕ. Μια κερδοφορία τελικά που είναι εγγυημένη επιπλέον και από το ίδιο το κράτος μέσω εκείνου του ειδικού τέλους μείωσης εκπομπής αέριων ρήπων. Εκείνο το, τη δύσκολη λέξη ΕΤΜΕΑΕΡ που πληρώνουν με κάθε τους λογαριασμό ρεύματος τα λαϊκά νοικοκυριά. Και αλήθεια, τι θα γίνει κύριε Υπουργέ και με εκείνα τα ιδιωτικά ορυχεία του Λιγνίτη που υπήρχαν ή λειτουργούν ακόμα και τώρα, όπως στη Βέβη, στην Αχλάδα, στη Βεγόρα της Φλόρινας, τι θα γίνει με αυτά, τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτά. Από το νομοσχέδιο όμως προκύπτουν και ορισμένα ερωτήματα πολύ κρίσιμα για τους κατοίκους των λιγνητικών περιοχών. Τι θα γίνει ας πούμε με την τηλεθέρμανση. Μια τηλεθέρμανση που ολοένα και ακριβένει. Ήδη στο Αμύνδεο είναι πάνω από 30-40% το ακριβότερο το κόστος το φετινό. Και πώς θα το λύσει άραγε αυτό το πρόβλημα μια εταιρεία ανώνυμη. Ανώνυμη μάλιστα, δηλαδή εξορισμού εμπορική, άρα με σκοπό το κέρδος. Θα πάει μήπως ενάντια στη φύση της αυτή η εταιρεία, ενάντια στην αποστολή της. Ή μήπως επειδή θα είναι διαδημοτική δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Δημοτικές επιχειρήσεις, ξέρετε, είναι και τώρα οι τηλεθερμάνσεις. Αλλά οι λογαριασμοί στους καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο τσουχτεροί. Και τέλος, τι θα γίνει και με εκείνες όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε ως τώρα η ΔΕΗ ΑΕ, την οποία και ρωτήσαμε βέβαια σήμερα. Αναφέρομαι και στις υποχρεώσεις της ΔΕΗ για την περιβαλλοντική ανάπλαση και αποκατάσταση όλων των εκτάσεων τις οποίες μέχρι τώρα η ΔΕΗ εκμεταλλεύτηκε και βέβαια αναφέρομαι πριν απ' όλα σε εκείνες τις υποχρεώσεις που η ΔΕΗ ανέλαβε και δεν τήρησε ως τώρα για τις μετεγκαταστάσεις ορισμένων χωριών. Για τη Μαυροπηγή, για τους Ανάργυρους, για την Ακρινή και για την Ποντοκόμη σας μιλάω. Τι θα γίνει αλήθεια με αυτά τα χωριά που έχουν πληγεί τόσο πολύ. Σκοπεύετε μήπως να απαλλάξετε τελείως τη ΔΕΗ από τις βαριές της υποχρεώσεις απέναντι στους κατοίκους αυτών των χωριών. Γιατί αυτό μας είπε σήμερα ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ. Το μπαλάκι το πέταξε στην περιφέρεια και για τα υπόλοιπα θα δούμε τι θα αποφασίσει το κράτος. Ας μας πείτε, να μας πείτε λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε. Καθώς τα μηνύματα για αυτούς τους κατοίκους δεν είναι καλά και τους λέμε καθαρά ότι θα πρέπει να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. Δεν είναι καλά γιατί μόλις στα τέλη του περασμένου μήνα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε στην περιοχή ανακοίνωσε ότι το κράτος, όχι η ΔΕΗ, προσέξτε το κράτος, αναλαμβάνει την ευθύνη και τα έξοδα της μετεγκατάστασης της Ακρινής. Και το μόνο που έχει να κάνει η ΔΕΗ ως υποχρέωση είναι να χαρίσει στο χωριό αυτό ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Τι ωραία, μπροστά στα εκατομμύρια, πάνω από 100 που γλιτώνει η ΔΕΗ, γιατί τόσα θα έδινε, πάνω από 100 εκατομμύρια για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής, τώρα το προσπερνάει με κάνα 2-3 εκατομμύρια και ίσως λέω και πολλά για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Και κάπως έτσι βέβαια μαζί με τους φουσκωμένους στις φυσικά λογαριασμούς γίνεται κερδοφόρα και η εταιρεία η ανώνυμη που λέγεται ΔΕΗ και κάπως έτσι της ανοίγει και η όρεξη και για μεγαλύτερα κέρδη, για περισσότερες απολύσεις, για περισσότερα φωτοβολταϊκά και για εγκατάλειψη των υποχρεώσεών της απέναντι στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Αυτή λοιπόν είναι όλη η ουσία της απολιγνητοποίησης. Αυτή και καμιά άλλη. Και σταματήστε να επικαλείστε το περιβάλλον. Είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον των επιχειρηματικών ομίλων για τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Η ουσία της απολιγνητοποίησης είναι η ανεργία, είναι η ερήμωση και η ερημοποίηση της περιοχής, γιατί τα μόνα που αναπτύσσονται είναι τα φωτοβολταϊκά πάρκα, στα οποία μάλιστα πρωταγωνιστεί η ίδια η ΔΕΗ, είναι η φτώχεια η ενεργειακή, είναι η εξάρτηση η ενεργειακή της χώρας με εισαγόμενα καύσιμα, ορυκτά καύσιμα μάλιστα και με εισαγόμενη ενέργεια και όλα αυτά μόνο και μόνο για να πλωτίζουν οι διάφοροι μεγαλομέτοχοι των ΑΠΕ.
πίνοντας και κανένα ποτηράκι που και που στην υγεία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ.